Εδώ βλέπουμε ένα σταυρό μεταλλικό, ο οποίος γράφει επάνω «Μεγάλη Πέμπτη 1941». Ενώ φτάνουν οι Γερμανοί στα προάστια των Αθηνών, έρχεται μία διαταγή στο πλοίο που είναι αγκυροβολημένο, όπως είπαμε, στο κόλπο της Ελευσίνας, να αυτοβυθιστεί από το πλήρωμά του και το πλήρωμα να βγει στην ξηρά. Θεωρούσαν στο επιτελείο τότε ότι το πλοίο αυτό των 30 ετών, γιατί ο Αβέροφ τότε ήταν 30 ετών, δεν θα μπορούσε να περάσει το Αιγαίο και τη Μεσόγειο και θα βυθιζόταν από κάποιο γερμανικό υποβρύχιο ή από επίθεση αεροσκαφών, επειδή οι Γερμανοί έψαχναν οπωσδήποτε να χτυπήσουν αυτό το ιερό σύμβολο το ελληνικό, το θωρικτό Αβέροφ, το ιστορικό αυτό πλοίο. Έρχεται λοιπόν η διαταγή, εδώ γίνεται σάλος μέσα στο πλήρωμα, δεν το δέχονται αυτό, ουδέποτε έχουμε αυτοβυθίσει πλοίο μας. Ο κυβερνήτης κατεβαίνει και πάει στην πλατεία Κλαθμόνος, που ήταν το αρχηγείο του ναυτικού τότε, να αναιρέσει τη διαταγή και να πάρει καινούριες διαταγές. Παραμένει το πλήρωμα εδώ και ο Παπανικολόπουλος, ο ιερέας που ήταν τότε στο πλοίο που υπηρετούσε, και έρχεται μια βρετανική κορβέτα το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και τους λέει εδώ στο πλήρωμα ότι εάν δεν φύγουν μέσα σε μισή ώρα θα αποκλειστούν, γιατί οι Γερμανοί ρίχνουν νάρκες με αεροπλάνα και ναρκοθετούν το Σαρονικό. Ο Παπανικολόπουλος με τον πλωτάρχη τον Δαμιλάτη, που ήταν ο αρχαιότερος παρόν αξιωματικός επειδή έλειπε ο κυβερνήτης, μαζεύουν το πλήρωμα και λέει ο Παπανικολόπουλος, ο αρχιμανδρίτης, δεν έχουμε δικαίωμα να βυθίσουμε το ιστορικό αυτό πλοίο, το ιερό μας κοιμήλιο, αν και έχουμε 500% πιθανότητες να μην φτάσουμε ποτέ κάτω στην Αλεξάνδρεια. Σήκωσαν τις άγκυρες του πλοίου και βγήκε το Αβέροφ στο Σαρονικό. Τη στιγμή που έβγαινε, οι μηχανικοί του πλοίου κατασκεύασαν αυτό το σιδερένιο σταυρό. Το παίρνει ο Παπανικολόπουλος, πάει στην κόντρα γέφυρα, εκεί που ο Κοντοριώτης ήταν ακάλυπτος, στην αμαχία της Έλλης και της Λίμνου, και στεκόταν, ακουμπάει το σταυρό και λέει «Κυβερνήτης μας είναι ο σταυρός μέχρι να επιβεί ο κανονικός κυβερνήτης». Ο δε κυβερνήτης, ο Βλαχόπουλος, κατέβηκε στην Ελευσίνα, κατάλαβε το πλοίο είχε φύγει, πήρε βενζινάκατο και το πρόλαβε στις Φλέβες. Όλοι επιφημούσαν, έστειλε σήμα στον αρχηγό ότι όλοι πειθαρχούν, αλλά πλέουμε προς τη Μέση Ανατολή, και έτσι πλέον αναιρέθηκε η διαταγή, γιατί ήταν ανταρσία αυτό που έγινε, και ο αρχηγός ναυτικού τότε έστειλε «Ο Θεός μαζί σας, καλό ταξίδι, θα φροντίσω για συνοδεία σας από βρετανικά πλοία». Όταν έφτασαν έξω από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας, τα βρετανικά πολεμικά παραμέρισαν και άφησαν να μπει πρώτο μέσα στην Αλεξάνδρεια το θωρικτό Αβέροφ. Μπαίνοντας μέσα, βλέπει ο κυβερνήτης πάνω από τη γέφυρα όλα τα πλοία τα συμμαχικά, βρετανικά και γαλλικά, να είναι σημειοστολισμένα και τα πληρώματα να είναι παρατεταγμένα επάνω στα καταστρώματα. Φανταστήκαν ότι υπάρχει κάποια εθνική γιορτή. Δεν ήταν όμως εθνική γιορτή. Ήταν όλοι παρατεταγμένοι και άρχισαν να επεφημούν και οι μπάντες τους να παίζουν τον ελληνικό εθνικό ύμνο, υποδεχόμενοι τον ελληνικό στόλο, υποδεχόμενοι το γυραιό Αβέροφ που ηγείτο του ελληνικού στόλου, υποδεχόντουσαν την εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.